Σε αυτό το σημείο, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης τον κύριο Βασίλη Ρόκο, ο οποίος είναι υποψήφιος της Α Θεσσαλονίκης με το Πράσινο Κίνημα. Κύριε Ρόκο, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Είναι μεγάλη μου τιμή να έρχομαι στο σταθμό σας, ο οποίος είναι εξαιρετικός και τον επισκέπτομαι, τον βλέπω αρκετά συχνά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρόκο. Ευχαριστούμε πραγματικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, με μια μικρή παρουσίαση. Τι είναι ουσιαστικά το πράσινο κίνημα, τι ορίζεται ως πράσινο κίνημα, και μετά να πάμε λίγο στις επιμέρους κλάσεις που θέλω να σας ρωτήσω και να δούμε. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πράσινο κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο είναι στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Mm-hmm. Έχουμε δύο συμπροέδρους, όπως ορίζεται και στο Πράσινο Κόμμα της Ευρώπης, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Είναι ο κύριος Κώστας Καλογράνης και η κυρία Ακρή Βουρία. Το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο είναι φάμιλο με το Πράσινο Κόμμα της Ευρώπης και υποστηρικτής του, όπως κιόλας είχαμε παρευρεθεί και εγώ σαν εκπρόσωπος τύπου. Είμαι ακόμα εκπρόσωπος τύπου του κίνηματός μας. Είχαμε παρευρεθεί λοιπόν στην Δανία, στην εκδήλωση που στο συνέδριο των Πράσινων της Ευρώπης ως υποστηρικτές, όχι ως μέλη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ουσιαστικά αυτό που προωθούμε είναι μια πράσινη πολιτική. Τι συμβαίνει? Είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία δεν έχει πράσινο κόμμα στο Κοινοβούλιο, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί και σαν πολίτες. Δηλαδή δεν νοείται η Ιταλία, η Γαλλία, ακόμα και η Βουλγαρία να έχουν πράσινο κόμμα μέσα στη Βουλή, να υπάρχουν ακόμα και κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ως συνιστόσα μέσα στην κυβέρνηση, ως συνεργαζόμενο κόμμα, το πράσινο κόμμα της Γερμανίας. Και οι μόνες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν έχουν πράσινα κόμματα στη Βουλή είναι η Ελλάδα και η Αλβανία. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ακόμα και το Κόσοβο έχει ως πρόεδρο του Κοσόβου εκλεγμένο από το Πράσινο Κόμμα του Κοσόβου. Μιλάτε τώρα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο συνολικά και όχι... Ναι, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται πως η Αλβανία, όπως και το Κόσοβο, δεν είναι σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πώς αφηνίζουμε αυτό. Αλλά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ήπειρου βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πόσο δε, μάλιστα δε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η μόνη χώρα, λοιπόν, η οποία δεν έχει πράσινο κόμμα στο Κοινοβούλιο. Πράσινο κόμμα. Θα ήθελα να μου πείτε ουσιαστικά τι ορίζεται σαν πράσινο κόμμα, δηλαδή τι ορίζεται μάλλον σαν πράσινο κίνημα. Τι πρεσβεύει, καταλαβαίνουμε λίγο πολύ το πάνω κάτω τις αξίες και τα ιδανικά, αλλά να το πάμε λίγο πιο, να το διανθίσουμε λίγο, κύριε Ρόκο. Ακριβώς. Τι σημαίνει πράσινο κίνημα στην Ελλάδα? Αφήστε την Ευρώπη, ας δούμε τη χώρα μας. Ακριβώς. Στη δικιά μας τη χώρα, λοιπόν, το πράσινο κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μία πλευρά είναι υπέρ του επιχειρήν, του πράσινου επιχειρήν. Τι σημαίνει πράσινο επιχειρήν? Πράσινο επιχειρήν σημαίνει ότι δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι διώκεται οτιδήποτε το επιχειρηματικό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να δρούμε και ανεξέλεγκτα κόντρα στη φύση και στο περιβάλλον μας. Κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Αντίκτυπο από το γεγονός ότι υπάρχουν πλημμύρες, αντίκτυπο από το γεγονός ότι υπάρχουν καύσονες, αντίκτυπο από το γεγονός ότι καίγονται τα δάση. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να λειτουργούμε ακόμα και στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε ανεξέλεγκτα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανεξέλεγκτες κατασκευές από ανεμογεννήτριες σε όλη μας τη χώρα? Αυτό δεν είναι πράσινη πολιτική. Μπορεί να ακούγεται πράσινη πολιτική, γιατί μιλάμε για πράσινη ενέργεια, αλλά δεν είναι πράσινη πολιτική. Πράσινη πολιτική θα ήταν αν, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη περιοχή υπάρχει ένα πλαίσιο. Ας πούμε, ας πάρουμε τώρα την περιοχή του Ευόσμου στην οποία βρισκόμαστε. Αν υπάρχει ένα πλαίσιο κατά το οποίο υπάρχει μια προστασία, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, ότι τόσες θα είναι οι ανεμογεννήτριες, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, με βάση τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα, τόση θα είναι η απόδοσή τους και, ακόμα πιο σημαντικό, όταν αυτές οι ανεμογεννήτριες παρέλθει η ημερημηνία
της λειτουργίας τους, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο συγκροτημένο σχέδιο για να μπορέσουν αυτές οι ανεμογεννητές, δηλαδή τα κουφάρια, ας πούμε, από αυτά εδώ πέρα τα σώματα τα οποία θα έχουν μείνει, να μπορέσουν να γίνει μια σωστή διαχείρισή τους. Γίνεται ανακύκλωση ή δεν γίνεται ανακύκλωση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ πίσω στην πράσινη πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι από τη μία πλευρά πλέκουμε το δικό μας το εγκόμιο και ευλογούμε, όπως λέγανε και παλιοί, τα μουσια μας, αλλά κυριολεκτικά είναι μουσια. Υπό την έννοια ότι σαν χώρα δεν έχουμε μια πράσινη βιώσιμη πολιτική. Τι κάνουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων? Τι κάνουμε με την προστασία του περιβάλλοντος? Τι κάνουμε με τα δάση τα οποία καίγονται? Γίνονται αναδασώσεις? Και αν γίνονται αναδασώσεις, σε τι επίπεδα γίνονται? Μην ξεχνάμε ότι σαν χώρα είμαστε μια χώρα η οποία κάθε καλοκαίρι φλέγεται. Κάθε καλοκαίρι όλοι ρίχνουμε μαύρα δάκρυα. Κάθε Σεπτέμβρη όλοι έχουμε δυστυχώς πλημμύρες. Κάθε Οκτώβρη-Νοέμβρη κάνουμε ότι τα ξεχάσαμε. Πρέπει και εμείς στο θυμικό μας και στη μνήμη μας σαν πολίτες να πούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να ασκήσουμε μια πίεση. Και αυτό θέλει να κάνει το πράσινο κίνημα. Δεν μπορούμε σήμερα να γίνουμε κυβέρνηση, είναι δεδομένο. Τι ζητάμε όμως? Δώστε μας τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μπούμε στη Βουλή για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την αντίστοιχη πίεση, έχοντας βέβαια 100 σημεία. Ποια είναι τα 100 σημεία? Σαν κόμμα δεν έχουμε θέσεις μόνο για την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είμαστε περιβαλλοντιστές να πούμε ότι θα πάμε να φυτέψουμε ένα δεντράκι και εκεί τελειώνει η δράση μας. Φτιάχνουμε ένα ολόκληρο κυβερνητικό πρόγραμμα, όπου ακόμα και αύριο, άμα το πράσινο κίνημα μπει σε μια κυβέρνηση, είτε συμμέτοχο κόμμα, είτε, εντάξει, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά διεκδικήσει, ας πούμε, την πρωθυπουργία της χώρας μας, την κυβέρνηση της χώρας μας, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε ένα πλάνο 100 δράσεων. Είμαστε το μοναδικό κόμμα μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο έχει κυβερνητικό σχέδιο. Θα κατέβουμε λοιπόν σε εκλογές. Ήδη έχουμε ανακοινώσει 200 ονόματα από υποψηφίους και θα είμαστε το μοναδικό κόμμα μετά πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα έχει 400 υποψήφιους βουλευτές πανελλαδικά. Κανένα άλλο κόμμα δεν θα έχει αυτή τη δυναμική που έχουμε εμείς. Κύριε Ρόκο, εφόσον μου λέτε ότι έχετε διάφορα σημεία, θέλω να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ούτε πράσινο, δεν έχει ούτε το περιβαλλοντικό χαρακτήρα, δεν έχει τίποτα. Να πάμε στο θέμα της, της φθήνουσας πορείας, να το πω αλλιώς, της πατρίδας μας, της χώρας μας, του δυναμικού της. Αυτό με μία λέξη περιγράφεται ως δημογραφικό. Ας πάμε λοιπόν στο ζήτημα της θνησιμότητας ή του γύρατος του ελληνικού πληθυσμού. Τι προτείνετε σε αυτό το ζήτημα, γιατί προφανώς δεν έχει να κάνει με το πράσινο αυτό. Έχετε θέσεις καταρχάς? Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας, γιατί σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ποια είναι η θέση του πράσινου κινήματος για το δημογραφικό. Άρα έχετε θέσεις καταρχάς? Εννοείται. Εννοείται. Το πράσινο κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο, όπως σας είπα και πιο πριν, έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας. Και θα ήθελα να σας πω ότι για το δημογραφικό, για παράδειγμα, η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη και πολύ συγκεκριμένη. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί, δημογραφικά η χώρα μας, θα πρέπει να γίνει, ένα έναυσμα και να δοθούν κάποια κίνητα από την πλευρά του κράτους, έτσι ώστε να γίνουν, να σχηματιστούν νέες οικογένειες. Να παντρευτεί ο κόσμος, να κάνουν παιδιά, να κάνουν και δεύτερους και τρίτους απογόνους, γιατί όταν υπάρχει μια, ας πούμε, πυρηνική οικογένεια από δύο ανθρώπους, βγαίνει μόνο ένα παιδί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν όμως η οικονομία δεν σου επιτρέπει να κάνεις δεύτερο και τρίτο παιδί, εφόσον ζούμε σε ένα δυτικό κράτος και όχι σε ένα υποανάπτυκτο κράτος που θέλουμε να παράσουμε όσο περισσότερο γίνεται και προσπαθούμε να παράσουμε όσο περισσότερο γίνεται στα παιδιά μας, πρέπει να δοθούν λοιπόν κάποια κίνητρα. Η θέση του πράσινου κινήματος είναι συγκεκριμένη. Εμείς λέμε ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα νέο ζευγάρι και παντρευτούν, να δοθεί ένα δάνειο άτοκο ύψους 30.000 ευρώ. Αν αυτό το ζευγάρι κάνει δεύτερο παιδί, όχι πρώτο, δεύτερο παιδί, τότε σταματάνε να αποπληρώνουν το δάνειο το οποίο έχουν πάρει. Δηλαδή γίνεται ένα χάρισμα αυτών των χρημάτων. Αν κάνουν δε και τρίτο παιδί, τότε η μητέρα έχει μια αιώνια φοροαπαλλαγή. Θα μου πει κάποιος, τι είναι αυτά που λέτε, είναι λαϊκιστικό. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κοστολογημένο. Θα κοστίσει το κράτος μας περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ.
Και πάλι θα μου πει κάποιος, πού θα τα βρούμε 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μιλήσω για τους εξοπλισμούς, δεν θα μιλήσω για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, αλλά θα σας πω ότι στην πράσινη πολιτική, λοιπόν, εάν αλλάξουμε τους λαμπτήρες οι οποίοι είναι σε δημόσιους δρόμους, σε δημόσιους ειδούς, και τους κάνουμε μετατροπή με ευρωπαϊκά κονδύλια κιόλας σε LED φωτισμό, η εξοικονόμηση θα είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα έβγαλε στα λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, ναι, βέβαια, θέλει και μια σκέψη βάθους χρόνου, γιατί... Ναι, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά να σας πω για το βάθος χρόνου... Γιατί ότι... η γυναίκα όταν θα είναι tax free, θα έχει αφορολόγητο SAE, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή οι γυναίκες θα σταματήσουν να πληρώνουν φορολογία. Ναι, είναι λογικό και εύλογο το ερώτημά σας, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη, ας πούμε, πληγή και της οικονομίας μας, εφόσον το πάμε στο κομμάτι της οικονομίας και όχι μόνο στο δημογραφικό, είναι το γεγονός ότι δυσκολευόμαστε να αποπληρώσουμε συντάξεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σωστό. Γιατί δεν υπάρχει νέος πληθυσμός να εργαστεί έτσι ώστε να πληρώσει τις ασφαλιστικές συνδρομές για να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να πάνε στα συντάξιμα τα οποία έχουν εξαφανιστεί έτσι, τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί πολύ απλά. Όλοι έχουμε βιώσει, περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει και έχουμε αντιληφθεί το τι είχε συμβεί την περίοδο των μνημονίων, όπου είχαμε ένα χρέος 180 δις όταν μπήκαμε στα μνημόνια, σήμερα έχουμε ένα χρέος 400 δις και μπορούμε και παίρνουμε δάνεια, που εμένα αυτό το πράγμα με ανησυχεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και όσον αφορά το δημογραφικό, ναι, πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική και δεν πρέπει να είναι εθνική στρατηγική ή τη στρατηγική του πράσινου κινήματος. Εμείς μπορούμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να συζητήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα και να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική δημογραφικού. Όπως πρέπει να υπάρχει και μια εθνική στρατηγική στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει επιτέλους, σαν κράτος, να αρχίσουμε να λειτουργούμε με μια ομοιογένεια. Δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση να βγάζει μια πολιτική, να βγαίνει μια κυβέρνηση άλλη να βγάζει μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Δεν γίνεται να πατάμε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα. Θα βουλιάξουμε. Θέλω να σας πω και για το δημογραφικό, ιστορικά, αν μου επιτρέπετε, και συγγνώμη κιόλας γι' αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι τη δεκαετία του 90, από το 85 και μετά, λοιπόν, ο πληθυσμός της Ελλάδας, και σας προσκαλώ να το δείτε εγκυκλοπαιδικά τι ακριβώς συνέβη, γιατί συνάμα είμαι και πολιτικός επιστήμονας και μου αρέσει πάρα πολύ η επιστήμη μου. Δημογραφικά, λοιπόν, η Ελλάδα και η Αίγυπτος ήταν στα ίδια επίπεδα. Είχαμε ίδιο πληθυσμό και ίδιο ποσοστό γεννήσεων. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τη δεκαετία του 90, 93-94 και μετά, άλλαξε άρδιν το σκηνικό αυτό. Mm-hmm. Η Αίγυπτος συνέχισε με τα ίδια ποσοστά γεννήσεων, με τον ίδιο πληθυσμό τον οποίο είχε σαν πληθυσμό εκείνης το 85. Mm-hmm. Και βλέπουμε σήμερα ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα με ένα πληθυσμό 70-80 εκατομμύρια, πολύ ισχυρό. Πράγμα που σημαίνει πολύ ισχυρό ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει πολύ ισχυρό και στρατό και εθνικό σύστημα και οικονομία και υπολογίσιμη δύναμη, λοιπόν. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παραμένει καημένη η Ελλάδα, παραμένει με έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, με 200.000 έως 500.000 νέους οι οποίοι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Έχουν μορφωθεί από το ελληνικό σύστημα, πανεπιστημιακό σύστημα και έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό το λεγόμενο brain drain. Κανείς δεν μιλάει πλέον για το brain drain. Έχουν γυρίσει, έχουν επαναπατριστεί αυτά τα παιδιά. Όχι. Απλά τους έχουμε ξεχάσει. Και είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη νέα γενιά. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, κύριε Ρόκο. Ειδικά για το ζήτημα των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, πλέον η δική μας η γενιά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι όπου και αν πάμε, λίγο πολύ δηλαδή ο 30-35, όπου και αν πάει στην Ευρώπη, σίγουρα θα έχει και κάποιον φίλο, αν μιλήσω προσωπικά, είτε θέλεις Βρυξέλλες, είτε θες Αγγλία, είτε θέλεις Ιταλία ακόμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και... Μα είναι και το ζήτημα, φίλοι, ναι, και συμμαθητές από παλιά. Και είναι και το ζήτημα της αναξιοκρατίας της χώρας μας, έτσι. Και θα σας το πω τώρα σε αυτό σε κοινωνικό επίπεδο και όχι σε πολιτικό μόνο. Εμένα, για παράδειγμα, κολλητός μου αυτή τη στιγμή ήταν στην Καστοριά. Είχε τελειώσει, είχε σπουδάσει πληροφορική. Έψαχνε να βρει δουλειά και του έδιναν κάτι πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς και πάλι μόνο αν έχεις γνωστό γνωστού. Το δυστυχώς το κακό ελληνικό σύστημα σε ιδιωτικό κιόλας τομέα.
Κάποια στιγμή το παλικάρι αυτό έφυγε, πήγε στη Γερμανία, ξεκίνησε να δουλεύει σε μια πολυεθνική εταιρεία σαν απλός υπάλληλος και σήμερα είναι διευθυντικός στέλεχος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες marketing του κόσμου. Αν είχε μείνει εδώ πέρα, το πολύ πολύ να κατέληγε σερβιτόρος σε ένα μαγαζί. Είναι κρίμα. Όχι ότι εννοείται το να είναι κάποιος σερβιτόρος είναι κακό, αλλά όταν σου δίνεται, όταν έχεις σπουδάσει, όταν έχεις τόσο μεγάλο ενεργητικό να το παραδώσεις, δεύτερος κολλητός από την ίδια παρέα αυτή τη στιγμή είναι στο τμήμα R&D της Ferrari, τη στιγμή που πάλι από την Καστοριά, τη στιγμή που πάλι το ίδιο παλικάρι δεν μπορούσε να βρει δουλειά στη χώρα μας. Είναι κρίμα να χάνουμε αυτά τα μυαλά. Συμφωνούμε απόλυτα. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, κύριε Ρόκο, γιατί κάποια στιγμή ήρθε στην επικαιρότητα, ήρθε στην επιφάνεια μια κίνηση που πήγε να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με το να δώσει ουσιαστικά κομμάτι ευθυνών, αν όχι όλη την ευθύνη, αλλά μέρος της ευθύνης, στην ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μιλάω για το νερό φυσικά, κάτι το οποίο επί της ουσίας θα άλλαζε και την ονομασία της ΡΑΕ από Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα βάζε μέσα και τον υδάτινο πόρο. Και ουσιαστικά η αντιπολίτευση βγήκε και είπε ότι ξέρετε, αυτή είναι μια πίσω, μια πόρτα, μια κερκόπορτα ουσιαστικά, μέσα από την οποία θα περάσει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και αυτό γιατί οι ρυθμιστικές αρχές υπάρχουν για να ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και λέει η αντιπολίτευση, αλλά και πολλές ΔΕΙΑ το είπανε, κύριε Ρόκο, γιατί συνομιλήσαμε με κάποιους προέδρους εδώ δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε εμείς στην ΡΑΕ, να έχουμε μια ρυθμιστική αρχή ως επιβλέποντα, γιατί εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς δημοσίου δικαίου. Δεν έχουμε ιδιωτικού δικαίου επιχειρήσεις εδώ πέρα, αν εξαιρέσεις την ΕΙΑΘ και την αντίστοιχη υπηρεσία της Αττικής, όπου είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Άρα, να δούμε λίγο τι λέει το πράσινο κίνημα για την ιδιωτικοποίηση αυτή, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, εσείς θα μου πείτε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, κύριε Ρόκο. Παρακαλώ. Εννοείται. Αναφορικά με το νερό, θα ήθελα καταρχάς να πω τα μεγάλα μου συγχαρητήρια στο Σώστε το Νερό. Είχε γίνει μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οποία παρευρέθηκα και εγώ και πολλά στελέχη του κόμματός μας, του κινήματός μας, του πράσινου κινήματος. Γιατί εμείς εξ αρχής και σαν αρχή λοιπόν, έχουμε την προστασία εννοείται του υδάτινου κόσμου, αλλά και την προστασία των καταναλωτών για το νερό. Αυτό που πάει να περάσει η κυβέρνηση, που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, αυτό το έκτρωμα, γιατί περί εκτρώματος μιλάμε, δεν μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος πολίτης, πέρα από την απλή αντίδραση, είναι η αντίδραση. Πρέπει λίγο να αντιληφθούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί η ΡΑΕ, είναι η ρυθμιστική αρχή, κατά την οποία ουσιαστικά η ενέργεια γίνεται ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι μια πολιτική η οποία προωθείται γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Για ποιο λόγο το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή έχει ανέβει η τιμή του, όπως και το ρεύμα, όπως και οι καταναλωτές δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους, ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να παράξει τα αγαθά του, δεν είναι πλέον ανταγωνιστικός. Γιατί? Όχι γιατί η Ρωσία σταμάτησε να δίνει φυσικό αέριο ή ανέβασε την τιμή, αλλά γιατί πολύ απλά υπάρχει μια ομάδα χρηματιστών στο Ρότερνταμ που υπάρχει η διαχείριση, η χρηματιστηριακή διαχείριση της ενέργειας και αυτή η ομάδα λοιπόν στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας ουσιαστικά βλέπει το χρηματιστήριο και ποντάρει πάνω στο χρηματιστήριο και παρόλο που υπάρχει συγκεκριμένη τιμή μονάδας για την παραγωγή της ενέργειας ανεβαίνει πάρα πολύ και κερδίζουν χρηματιστές. Το ίδιο πράγμα λοιπόν πάει να γίνει σήμερα στο νερό. Στο υπερπολίτιμο αυτό αγαθό που λέγεται νερό. Που το νερό δεν είναι μόνο κάνω μπάνιο, δεν είναι μόνο πίνω νερό για να ξεδιψάσω, αλλά είναι και η αγροτική παραγωγή. Για σκεφτείτε λοιπόν αυτό που βιώσαμε το χειμώνα αυτόνα με την ενέργεια, που δεν τελείωσε, και θα βάλω μια μικρή άνω τέλεια πάνω σε αυτό, να το βιώσουμε με το νερό. Για σκεφτείτε λοιπόν να μην είναι το νερό στα χέρια του κράτους και των πολιτών, αλλά να είναι σε μια ρυθμιστική αρχή, η οποία θα ανεβοκατεβάζει με βάση την αξία του νερού, με βάση τις ορέξεις, τις επιθετικές ορέξεις των διεθνών χρηματιστηρίων.
καταλαβαίνετε τι πάει να συμβεί. Δεν θα μπορούμε ούτε αγροτική παραγωγή να έχουμε, ούτε νερό να πιούμε και θα λέμε αυτό που λένε το νερό νεράκι. Η άνω τέλεια λοιπόν που είπα πιο πριν, ότι δεν τέλειωσε το ζήτημα της ενέργειας, είναι γιατί. Γιατί τον έκτο, τον Ιούνιο δηλαδή, θα σταματήσει να υπάρχει επιδότηση του κράτους για στους λογαριασμούς του ρεύματος. Βέβαια εννοείται πως αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι ρυθμισμένο να γίνει μετά τις εκλογές. Για σκεφτείτε λοιπόν όταν το καλοκαίρι θα έρθουν οι λογαριασμοί ρεύματος και θα έρθει μετά ένα Σεπτέμβρης, ένα Οκτώβρης κρύος από ό,τι φαίνεται. Πώς θα διαχειριστεί ο κόσμος τους λογαριασμούς τους οποίους βλέπει και κάνει το σταυρό του γιατί υπάρχει κρατική επιδότηση. Για σκεφτείτε το ίδιο πράγμα να γίνει και με το νερό. Για σκεφτείτε το τι έχουμε να βιώσουμε. Είναι εγκληματικό. Οπότε ναι, η θέση του πράσινου κινήματος είναι ξεκάθαρη. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πρόσβαση σε όλους, ανεξαιρέτως, με τις χαμηλότερες δυνατές τιμές, χωρίς βέβαια να υπάρχει κατασπατάληση του νερού. Έτσι. Να γίνουν οι υποδομές, οι αντίστοιχες υποδομές, έτσι ώστε να γίνεται αποθήκευση νερού. Πρέπει να μπούμε πλέον σε αυτή την οτροπία. Δεν εννοείται, για παράδειγμα, ακόμα και η Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία έχει τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης της Ευρώπης, να κάνει αποθήκευση νερού και να μην κάνει η Ελλάδα, η οποία είναι απέναντι από την Αφρική, με πολύ χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης. Έρχεται ένας νέος κόσμος με περιβαλλοντολογική κρίση, βλέπουμε ότι στερεύουν ποτάμια στη Γαλλία, βλέπουμε ότι αλλάζει το περιβάλλον και πρέπει να προετοιμαστούμε. Και κάλλον του θεραπεύειν είναι το προλαμβάνει. Και αυτό κάνει σήμερα το πράσινο κίνημα, γι' αυτό θέλουμε να μπούμε στη Βουλή, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο περιβαλλοντολογικά, αλλά και οικονομικά και δημογραφικά και σε επίπεδο υγείας, που η πρότασή μας είναι το 7% να πηγαίνει, του ΑΕΠ να πηγαίνει στην παιδεία, στην υγεία και σε επίπεδο παιδείας. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Κύριε Ρόκο, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Εύχομαι πραγματικά να έχετε την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως κίνημα και προσωπικά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ρόκος, υποψήφιος της Α Θεσσαλονίκη.